γνωρίζω εδώ σας, δεν ξέρω αν είδατε οι περισσότεροι, αν δεν την είδατε, είναι μια έκθεση. Μια έκθεση φωτογραφίας και ντοκουμέντων. Είναι η έκθεση αυτή, είναι ένα απόσπασμα από το Αρχείο Ελληνικών Γραμμάτων Γεώργιος Λεβιθόπουλος. Εκεί πέρα θα δείτε πολλές φωτογραφίες της Σοφίας Μπέρκοφ, θα δείτε αρχεία εξωτερικά, αλλά δεν σας λέω τίποτα, θα τα δείτε μόνοι σας. Εγώ θα πω δύο κουβέντες μόνο για αυτό το Αρχείο Ελληνικών Γραμμάτων Γεώργιος Λεβιθόπουλος, που είναι ιδιωτικό, ιστορικό, λογοτεχνικό και έχει μια πολυτάραχη διαδρομή περίπου 100 χρόνων και 4 χρόνων από προπάγου προς πάγου. Είναι αποτελεί μια τράπεζα ιστορικών ντοκουμέντων και ιστορικών αρχείων και έχει σκοπό την ανέβρεση, τη διάσωση, τη διαφύλαξη και τη διάδοση των ιστορικών στοιχείων. Κύριο μέλημά του είναι η ιστορία μας να γίνει όσο γίνεται πιο ελκυστική για το ευρύ κοινό, διαδίδοντας έτσι τα μεγάλα κεφάλαια και μηνύματά της μέσα στη συγκλονιστική ιστορία. Από το 1981 που απονεμήθηκε η τιμητική διάκριση της Ελληνικής για τη συλλεκτική εργασία, έχει πάρει πολλές διακρίσεις και το 1986, πρέπει να πούμε, το Μήμης ο Τραϊκόρος παραχώρησε ποινικά στο αρχείο του Λεβιθόπουλου, το προσωπικό του αρχείο, καθώς και μέρος του αρχείου της συντρόφου του στη ζωή και στο θέατρο της τραγουδίστριας της Νίκης της Αλυσμόνης της Σοφίας Μπέρκοφ. Ακολούθησαν πολλές βραβεύσεις, ξεκίνησε ένας αγώνας δρόμου για την ανιδιωτηρή προσφορά της οικογένειας με πολλές εκθέσεις. Ουσιαστικά το αρχείο αυτό αποκτά αγωγότητα με την έναρξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου από τον γιο του τον Λεβιθόπουλο και συνεχίζεται από τον γιο του τον Δήμο τον Λεβιθόπουλο και σήμερα κυριολεκτικά αναγεννιέται στα χέρια του Δήμου του Λεβιθόπουλου και ειδικά τώρα όπου περιήρθε στον Γιώργο τον Λεβιθόπουλο, τον εγγονό, και συνεχίζει. Ο Γιώργος Λεβιθόπουλος είναι κοντά μας. Έλα Γιώργο, σε παρακαλώ. Συνεχίζει λοιπόν αυτή τη μεγάλη προσφορά στην ιστορία και θέλω να τον ευχαριστήσουμε που βρέθηκε κοντά μας. Θα μας πει δύο κουβέντες εκείνος και πιστεύω μετά να περάσετε όλοι να δείτε γιατί αξίζουν πάρα πολλά. Πολλές από τις φωτογραφίες περισσότερες που έχω δει είναι από το ιστορικό αρχείο του Λεβιθόπουλου και παίρνοντας το όνομα του μεγάλου δημοσιογράφου Γιώργου Λεβιθόπουλου, Γιώργο, σας ακούσουμε να μας πεις δύο κουβέντες. Καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω την Ένωση Κοινωνικών Ελλάδος που μας έκανε τη μεγάλη τιμή να φιλοξενήσει μέρος του αρχείου μας σε αυτή τη λαμπή τελετή που διοργάνωσε. Θα ήθελα να κάνω μια μικρή περίληψη για το τι είναι το αρχείο των γραμμάτων. Είναι ένα ιδιωτικό ιστορικό αρχείο που, όπως είπε και η κυρία Πρόεδρος, έχει μία πολυτάραχη διαδρομή 100 ετών. Το μικρόφωνο. Με πολύ μεγάλη χαρά και περηφάνεια παρουσιάζουμε το προσωπικό αρχείο του Σοφίας Μπέρκου και του Μίμη Τραϊφόρου. Ένα αρχείο το οποίο το παρέδωσε ο ίδιος ο Μίμης ο Τραϊφόρος στον πατέρα μου πριν αρκετά χρόνια. Αλλά πιστεύω πως για αυτό το αρχείο καλύτερα να σας μιλήσει το ίδιο μέσα από τα αποκόμματα που θα δείτε πάνω στην έκθεση, που πιστεύω ότι οι μεγαλύτεροι θα θυμηθούν και οι νέοι θα μάθουν. Αλλά τώρα τι άλλο να σας λέω, θα μπορούσαμε να μιλάμε για αυτούς τους δύο κολοσσούς του θεάτρου, που βλέπω και τον Τραϊφόρο,
ώρες ατελείωτες. Θα τους αφήσουμε λοιπόν να μας μιλήσουν οι ίδιοι μέσα από τα τραγούδια τους. Σας ευχαριστώ πολύ. Για την έντονη λοιπόν κοινωνική δράση
και τη σεμνή και δραστήρια εξακολουθεί να είναι η δική μας η Τασούλα, που την αγαπάμε και την καμαρώνουμε. Ποια κουβέντα είναι το κυρία σου, Τασούλα. Σας έχασα να πάρω το κόσκιτο σήμερα. Λοιπόν, το βιβλίο είπαμε είναι, θα το δείτε μέσα, Ιστραλιό από 18 επιστημονικά συγγράμματα, γράφουμε και ένα μυθιστόρημα. Γιατί θα το εξηγήσω τη Δευτέρα, 26 Μάρτη, στους Στραβομακεδόνες, που η κυρία Ράνια Θεοδωροπούλου, εδώ που είναι ως μέλος του Κουζού και υπεύθυνη για τη βιβλιοθήκη, κάνουμε μια πρώτη παρουσίαση. Το τι λέει. Είναι ένα βιβλίο που λέει σοβαρά πράγματα με αστείο τρόπο και λέει το γιατί σήμερα αυτοί που θεωρούμε διανοούμενοι δεν είναι κάτω από εμάς τον απλό λαό. Όλοι είπαμε είμαστε ίδιοι, είμαστε ίσοι και πρέπει να σκεφτόμαστε το ένα στον άλλο. Το γιατί δεν το κάνουν, το λέει με αστείο τρόπο. Το δίνουμε για την αντικαρκυρική εταιρεία μόνο 10 ευρώ. Όταν...